Ακριβότερο ρεύμα θα πληρώσουν οι περισσότεροι καταναλωτές τον Ιούλιο, όπως φαίνεται και από τις τιμές των πράσινων τιμολογίων που ανακοινώθηκαν την Τρίτη, με φόντο την άνοδο της χρηματιστηριακής τιμής της ηλεκτρικής ενέργειας τον προηγούμενο μήνα. Είδαμε μία μέση αύξηση στα πράσινα τιμολόγια γύρω στο 12% σε σχέση με τις τιμές του Ιουνίου. Σε σχέση με τις τιμές του Μαΐου έχουμε μία συνολική αύξηση γύρω στο 50%. Η ΔΕΗ που είχε 1η Ιουνίου μία τιμή χρέωσης στα πράσινα τιμολόγια 11,98 περίπου, σήμερα έφτασε στα 13,57. Βλέπουμε αυτή την αύξηση να την ακολουθούν και άλλες εταιρείες και ο λόγος που αυξήθηκε η λιανική τιμή χρέωσης στα πράσινα τιμολόγια είναι διότι η τιμή εκαθάρισης της χοντρικής αγοράς του ρεύματος αυξήθηκε γύρω στο 20-22%. Τα τιμολόγια των προμηθευτών, όπως αναρτήθηκαν στην ιστοσελίδα της Ρυθμιστικής Αρχής, έχουν ως εξής. Στην ΔΕΗ 0,13 ευρώ ανά κιλοβατόρα για τις πρώτες 500 κιλοβατόρες κατανάλωσης. Στη Zenith 20,52 ευρώ ανά κιλοβατόρα. Στην Ήρων 15,87 ευρώ ανά κιλοβατόρα. Στην Ελπέντισον 14,87 ευρώ ανά κιλοβατόρα οι πρώτες 100 κιλοβατόρες και 18,87 οι επόμενες. Στην Πρωτέργεια 15,99 ευρώ ανά κιλοβατόρα. Ωστόσο όμως οι υπάροχοι απορροφήσαν ένα σημαντικό θα έλεγα ποσοστό της τάξης του 48-50%, γι' αυτό είδαμε μία μέση αύξηση 12% στα πράσινα. Στα μπλε δεν είδαμε καμία αύξηση, τα τιμολόγια παρέμειναν σχεδόν στα ίδια επίπεδα με τις τιμές που είχαν τον Ιούνιο. Νομίζω ότι θα συνεχιστεί αυτή η αύξηση και τον Αύγουστο, διότι όσο αυξάνει η ζήτηση, καταλαβαίνετε, αυξάνεται και η τιμή του ρεύματος. Αυτό το βλέπουμε κάθε καλοκαίρι και δεν έχει να κάνει με τις γεωπολιτικές αναταραχές που υπάρχουν στον πλανήτη. Η Ελλάδα μαζί με τη Βουλγαρία έχουν σήμερα την ακριβότερη τιμή στον ευρωπαϊκό χάρτη, με τη μέση τιμή χονδρεμπορικής επόμενης μέρας, ενώ ανωδικό είναι το κύμα που παρουσιάζουν και οι άλλες αγορές.